Κύριοι συνάδελφοι, αρχίζω με αυτό που είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ότι είμαστε οι πιο αγχωμένοι πολίτες στον κόσμο. Εγώ διαβάζω στο World Happiness Report, δηλαδή την παγκόσμια έκθεση ευτυχίας, ότι μεταξύ το 2012 και το 2014 ήμασταν 102 στις 158 χώρες και το 2014... Ορίστε, στην ευτυχία που είπα, το παγκόσμια έκθεση ευτυχίας, τι θα ήτανε. Και στο 2014 με στο 2016 είμαστε στην 87η θέση, μια αύξηση θέσεων 15. Πρέπει να σας πω ότι δεν θα την έλεγα αυτή την έκθεση αν δεν ήξερα τον καθηγητή που το έκανε και τον εκτιμάω τόσο πολύ που ήτανε στο LSE, αλλά πιο σημαντικό από όλο ότι ήταν και στην Οξφόρδη μετά. Ο λόγος που δεν εκτιμάω αυτές τις εκθέσεις έχει μια σημασία, γιατί πολλά στοιχεία βάζουμε και εξηγούμε. Το φαινόμενο που πρέπει να το κρατάτε, γιατί είναι ύποπτες και το δικό σας και το δικό μας, δεν είναι, και το ίδιο είναι δηλαδή, είναι το φαινόμενο του Tiny Tim. Ο Tiny Tim, είμαι σίγουρος ότι θα ξέρετε, είναι στο βιβλίο του Dickens για τα Χριστούγεννα με τα τρία φαντάσματα που έρχονται, και ήταν ένα παιδάκι ανάπηρο, φτωχό, αλλά ήταν πάντα ευτυχισμένο. Πάντα κοίταγε τα πράγματα με θετικό πρόσημο. Και η φιλοσοφική ερώτηση που μπαίνει για το Tiny Tim είναι αν του χρωστάμε λιγότερα επειδή είναι ευτυχισμένος. Επειδή είναι καλοπροαίρετο, μπορεί να ήταν κάποιο παιδί που ήταν αθλητικός τύπος, είχε περισσότερα λεφτά και να ήταν μίζερος. Άρα εκεί μπαίνει μια δυσκολία επί της αρχής, ποιοι είναι ευτυχισμένοι και ποιοι δεν είναι ευτυχισμένοι, γιατί δεν είναι εύκολο να ξεπεράσουμε την υποκειμενικότητα. Οπότε σκεφτείτε το Tiny Tim που είναι κριτική και σε αυτό που είπα εγώ και αυτό που σας είπατε. Δεν λέω εγώ ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ευτυχισμένοι, ούτε ότι δεν έχουν άγχος, ούτε δεν έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Η έκθεση που λέω εγώ είναι λίγο καλύτερη με την έννοια ότι με την ίδια μεθοδολογία δείχνει μια τάση καλυτέρευσης. Αλλά δεν θα έβαζα πολλά πράγματα σε αυτά. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, αλλά έχουμε και πλήρη επίγνωση ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι το πρώτο νομοσχέδιο στο οποίο δεν νομίζω χωράει αμφισβήτηση ότι κατά κόρον υπερισχύουν τα θετικά από τα αρνητικά. Νομίζω κανένας σοβαρός άνθρωπος που θα το διαβάσει αυτό δεν θα είναι επισμένος. Να ρωτάει, μας ρωτάει ο κύριος Μαυρωτάς καλοπροαίρετα, αν είναι πράγματα είτε είναι εκτός του μνημονίου ή θα το θέλουμε να τα κάνουμε έτσι κι αλλιώς, το βάζω και έτσι δύο κατηγορίες, γιατί δεν το φέραμε πιο πριν. Δεν είναι αυτή η σωστή ερώτηση κατά τη δική μου άποψη, κύριε Μαυρωτά. Η ερώτηση σοβαρή είναι γιατί για 150 χρόνια καμιά κυβέρνηση πριν από εμάς δεν έφερε το κτηματολόγιο και εμείς το φέραμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι η σοβαρή ερώτηση κατά τη δική μου άποψη. Και πρέπει να σας πω, μαζί με τα άλλα πράγματα, που κάνει το... Έλεος μπορεί να λέτε, αλλά το έλεος από τέτοιο δεν είναι επιχείρημα. Από την Οθωμανική περίοδο περιμένουμε κάτι να γίνει για αυτό το πράγμα. Και το φέραμε εμείς. Το έλεος που κολλάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άλλο... Ήρεμα. Ότι αυτή η κυβέρνηση λύνει προβλήματα που χρονίζουν, το έχει καταλάβει όλη η κοινωνία, αλλά και στο εξωτερικό. Και θα το δείτε όχι μόνο στο δικό μου τομέα στους επόμενους μήνες, αλλά και στους άλλους τομείς, ότι προβλήματα που λιμνιάζουν, που δεν τα πιάνατε γιατί ήταν δύσκολα, τώρα θα λύνονται επί των ημερών μας. Συνεχίζω για τα θετικά, που είναι για τα παιδιά. Μας λέει ο κύριος Καραθανασόπουλος ότι αυτό που κάνουμε
είναι απλώς η αναδιανομή της φτώχειας. Πρέπει να σας πω, κύριε Καραθανασόπουλε, ότι δεν έχετε δίκιο. Γιατί αυτό που υπάρχει τώρα για το παιδί, και είμαι πολύ περήφανος που η Θεανό Φωτίου έχει κάνει αυτές τις προσπάθειες για να έχουμε για πρώτη φορά στρατηγική για το παιδί, η μεγάλη πλειοψηφία, 80% από τα λεφτά, ήρθανε από την επισκόπηση δαπανών. Όλη η επισκόπηση δαπανών που κάναμε, που βγαίνει 315 εκατομμύρια, όλα πήγανε για τα κοινωνία, είτε για το επίδομα παιδιών, είτε για άλλα πράγματα που ωφελούν τα παιδιά. Άρα μόνο και αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Και μάλιστα, δεν θα το πω εγώ, θα το πει η κυρία Φωτίου, κάνουμε μια αναδιάθρωση που νομίζουμε ότι είναι και πιο δίκαια. Κύριε Μαυροτά, αυτό πραγματικά δεν περίμενα να το ακούσω από εσάς. Κατά τη δική μου άποψη, που λέτε ότι έχουμε υπογεννητικότητα και άρα πρέπει να υποστηρίξουμε, κάνετε δύο λάθη. Το πρώτο λάθος είναι ότι όταν χρειάζεται για την αναπλήρωση, αν θυμάμαι καλά, 2,2 είναι περίπου τα παιδιά και εμείς έχουμε 1,3, είναι προφανές, και γι' αυτό έχουμε το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε, ότι η μεγάλη ανάγκη είναι τα ζευγάρια που κάνουν ένα παιδί να κάνουμε τα δύο παιδιά. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτοί που κάνουν 3 και 4, δεν με βοηθάτε όμως, αυτοί που κάνουν 3 και 4 είναι πάρα πολύ λίγοι. Δεν είναι πολύ εύκολο να πιστέψεις ότι κάνουν πάρα πολύ. Αλλά να πάμε από 1 στα 2 παιδιά. Το δεύτερο να μου επιτρέψετε να πω, το δεύτερο θα μου επιτρέψετε να πω, είναι ότι εγώ πραγματικά, αν θέλετε την άποψή μου, δεν πιστεύω ούτε αυτό που είπα. Δηλαδή νομίζω αν το δημογραφικό είναι το... Αν θέλετε την άποψή μου... Αν θέλετε την άποψή μου για το δημογραφικό, αυτό που θέλουν τα νέα ζευγάρια και ιδιαίτερα οι γυναίκες είναι να μπορούν να έχουν βοήθεια σε είδος. Δηλαδή αυτό θεωρώ. Δηλαδή θεωρώ λίγο παραπλανητική τη συζήτηση ότι θα βοηθήσουμε το δημογραφικό μέσω από επιδόματα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό που ζητάνε οι νέες γυναίκες πρωτίστως, δυστυχώς στη χώρα μας πρέπει να μιλήσουμε έτσι, δεν θα έπρεπε να ήταν και οι νέοι άντρες θα έπρεπε, αλλά αυτό που ζητάνε είναι περισσότερο να μπορούν να τα παιδιά τους να τα προσέχουν, να υπάρχει δημόσιες πλαίσιο για τα παιδιά. Άρα ο λόγος που το κάνουμε για το παιδί είναι κοινωνικούς, αλλά και ιδιαίτερα για το παιδί. Γιατί ξέρουμε ότι οι ανισότητες αρχίζουν από πολύ μικρό, από πολύ μικρή ηλικία. Η εξέλιξη του παιδιού στην εκπαίδευση αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία. Έτσι είναι η κυρίαρχη άποψη. Ξέρω ότι υπάρχει και άλλη άποψη ότι δεν ισχύει αυτό, αλλά νομίζω ότι η κυρίαρχη άποψη είναι ότι από πολύ μικρή ηλικία αρχίζουν να έχουν προβλήματα εκπαίδευση τα παιδιά. Άρα για μας το κυρίαρχο ότι καταφέραμε να πάρουμε 316 εκατομμύρια από το spending review, από την επισκόπηση δαπανών, να το πάμε ούτε σημαίνει αναδιανομή της στόχιας, ούτε σημαίνει ότι το κάνουμε για δημογραφικούς λόγους. Το κάνουμε για το παιδί. Να έχει αυτή η χώρα μία πολιτική επιτέλους για το παιδί. Είπα για το κτηματολόγιο. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση πόσο λίγο είπε και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής Παράταξης γι' αυτό. Θα μιλήσει ο κύριος Χαρίτσης για το κομμάτι που είναι για την αδειοδότηση επενδύσεων, που αλλάζει εντελώς το τρόπο που θα γίνεται και θα είναι με μεγαλύτερη διαφάνεια και θα υπάρχει ένας φάκελος, αλλά θα το εξηγήσει αυτό περισσότερο. Να εξηγήσω
για τους πληστηριασμούς που θα γίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο. Όντως, δεν ξέρω αν μου το ρώτησε ο κύριος Μαυροτάς, δεν θυμάμαι ποιος μου το ρώτησε, άμα θα έρθει ή ο κύριος Καραθανασόπουλος, δεν θυμάμαι, ο κύριος Καραθανασόπουλος, θα έρθει τροπολογία όπου θα μπορεί η ΑΔΕ να κάνει πληστηριασμούς με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά όλα αυτά που ακούτε, με καινούρια κριτήρια, με 500.000, τίποτα από αυτό δεν ισχύει. Η ΑΔΕ έχει τα κριτήρια που έχει, έχει τη στρατηγική που έχει, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό, μόνο, ναι, θα το πω, μόνο αλλάζει ότι αυτό που έκανε πριν με πληστηριασμούς, αυτό δεν το λέω για εσάς κύριε Καρθοσόπου, το λέω γιατί είναι η σπέκουλα που γίνεται στις εφημερίδες. Ό,τι γινόταν πριν με φυσικό τρόπο θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο. Και αφού είμαστε σε αυτό το σώμα, ρώτησε και ο κύριος Μαυροτάσαρα και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος γιατί γίνεται αυτό το σώμα ειδικά για τις εισαγγελικές παραγγελίες. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρός ο λόγος και ήθελα να πάρω λίγο χρόνο να σας το εξηγήσω γιατί γίνεται αυτό. Γιατί θεωρούσαμε ότι η προηγούμενη διαδικασία όπου ένας εισαγγελέας έπαιρνε μια καταγγελία ότι σε αυτό το μέρος δύο περίπτερα, από το κεφάλι μου το βγάζω τώρα παράδειγμα, δεν κόβανε αποδείξεις και έδινε μια εντολή να κοιτάξουμε όλα τα περίπτερα σε αυτή την περιοχή. Αυτό δεν είναι μια βέλτιστη προσέγγιση στο πώς το παλεύεις. Άρα είπαμε, για να αναγκάσουμε να υπάρχει προτεραιοποίηση και να υπάρχει φίλτρο τι κοιτάνε, να υπάρχει ένα σώμα, να μην απασχολούνται τα ΔΟΗ που έχουν δική τους διαδικασία και να μην διακόπτεται αυτή η διαδικασία για λόγου να έχουμε εισαγγελικές παραγγελίες. Θα ήθελα 2-3 λεπτά. Για να μην διακόπτουμε γι' αυτό τη διαδικασία, να υπάρχει ένα σώμα που κοιτάει τις αγγλικές με δικό του επιστημονικό και μη προσωπικό που θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να ιεραρχήσει τι θα κοιτάει και μπορεί να αποφασίσει ότι τα περίπτερα στην περιοχή τάδε δεν είναι τόσο σημαντικό όσο μια άλλη περίπτωση. Για τις λιγνίτες πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι λέει η Δημοκρατική Συμπαράταξη, δηλαδή μετά από 10 χρόνια που μας λένε ότι δεν είμαστε ευρωπαϊστές και σε αυτό, αυτό είναι μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι η ΔΕΗ έχει δεσπόζουσα θέση. Αν λέγαμε ότι φεύγαμε από το μνημόνιο αντί για τον Αύγουστο το 2018, τον Αύγουστο το 2017, αυτό θα το είχαμε μπροστά μας. Δεν έχει καμία σχέση και η δίκη είναι από μια υπόθεση από πολύ παλιά. Άρα αυτό ότι εμείς θέλουμε να διώξουμε τους λιγνίτες και αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εκτός άμα μας πείτε ότι δεν είναι σεβαστές οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αφού μιλάμε για ιδιωτικοποίησεις και επενδύσεις, να πω λίγο για το υπερταμείο. Η μεγάλη αλλαγή που γίνεται στο υπερταμείο με το αυτό που είναι στο νομοσχέδιο είναι, θα θυμάστε, θα έχω μιλήσει πολλές φορές, τουλάχιστον όχι σε όλους, αλλά στην Οικονομική Επιτροπή, ότι το ταμείο είχε ένα δοσού και 4 μπαλόνια, 4 υποταμεία, που ένα ήταν το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ, ένα ήταν το ΤΑΙΠΕΔ, ένα ήταν το ΕΔΙΣ που θα ήταν για τις δημόσιες επιχειρήσεις και ένα η ΕΤΑΔ για τα κίνητα. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι για να μην υπάρχει και άλλο στρώμα γραφειοκρατίας, η ΕΔΙΣ ουσιαστικά πηγαίνει πιο πάνω και θα είναι στο δουσού, από 7 το δουσού γίνεται 9, αλλά προσέξτε γιατί είναι καλή κίνηση αυτό. Οι δύο καινούργοι στο δουσού είναι γραμμένο στο νόμο, πρέπει να είναι ειδικευμένοι και όλη η βασική τους μόρφωση και εμπειρία είναι εντός των δημοσίων επιχειρήσεων, με γνώση τα κοινωνικά κριτήρια και τα διευρυμένα κριτήρια που πρέπει να έχει μια δημόσια επιχείρηση. Είναι και άλλα πράγματα που είναι πολύ θετικά, θα μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι, να μην πω εγώ σε αυτό. Αλλά δεν μπορώ να αποφύγω, είπα ότι είναι ένα νομοσχέδιο που κατά κόρον έχει πιο πολλά θετικά από αρνητικά
Το ένα θέμα είναι αν μπορώ να πω αυτό για την απαρτία και που πήγε από το 1 τρίτον στο 51%. Και που πήγε 50 συν 1%. Κοιτάξτε, εμείς από τη μια μεριά δεν είναι κάτι που θα επιλέγαμε. Νομίζω το καταλαβαίνετε κιόλας. Ούτε θα δεχόμασταν ποτέ αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, αν το καταλαβαίνω καλά, ότι αυτοί θέλουν οι 51% από τους εγγεγραμμένους να ψηφίσουν υπέρ της απεργίας. Ενώ αυτό που λέει το νομοσχέδιο είναι 51% χρειάζεται για να είναι νόμιμη η απόφαση. Δηλαδή σε ένα συνδικάτο με 100 μέλη πρέπει να είναι εκεί 50 και η απεργία μπορεί να είναι 35, 10 και τι άλλοι να είναι αποχή και περνάει η απεργία. Είχαμε μέσα, αν θυμάστε, στο αυτό που διαπραγματευτήκαμε, ειδικά με το Δουνουτού, τρεις πυλώνες στα εργασιακά. Ο πρώτος πυλώνας ήταν για τις συλλογικές συμβάσεις, ο άλλος για τις απολύσεις και το άλλο ήταν για το συνδικαλιστικό νόμο. Μόνο αυτό πέρασε από το Δουνουτού. Απ' τη μια μεριά δεν είναι θετικό, γιατί πέρασε και το χάσαμε. Και το προσπαθήσαμε, μην χάσουμε ούτε αυτό. Και πρέπει να σας πω, είχαμε και τη βοήθεια των ευρωπαϊκών θεσμών και της Επιτροπής Εμπειρογνώμων, που 7-0 είχε πει ότι δεν χρειάζεται να γίνει αυτή η αλλαγή. Γιατί είναι ήδη αυστηρή η νομοθεσία. Και όπως είπατε και εσείς στο λόγο σας, πολλές απεργίες γίνονται παράνομες και καταχρηστικές. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και πόσο βάρος έχει αυτό το μέτρο. Δηλαδή, όταν είναι 100 εργαζόμενοι και πρέπει να είναι εκεί 50 και μπορεί να πάρθει μια απόφαση 30, 15, 5, δεν μου φαίνεται εμένα καταστροφικό. Αλλά μου φαίνεται όμως ότι αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση πώς ενεργοποιείς τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να συμμετέχουν στα συνδικάτα. Και ένα κομμάτι μπορεί να είναι ποιος φταίει μέχρι τώρα. Κάτσε να ακούσεις. Σ' άκουσα, Νίκος. Σ' ακούσες. Λοιπόν, έφτανα σε αυτά γιατί προβλέπω ότι θα πεις πριν από σένα. Αν θα... Τα τελευταία δύο λεφτάκια, επειδή είδωσα το... Το ξέρω. Αλλά είναι και ένα μεγάλο νομοσχέδιο, είμαι οπισπεύων σε αυτό. Λοιπόν, η συζήτηση αυτή πρέπει να έχει διάφορα σκέλη. Πρώτον, τι είναι το πρόβλημα, γιατί οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες δεν είναι πιο ενεργοποιημένοι και πιο διεκδικητικοί. Το ένα, το είπατε μόλις εσείς, είναι και η κατάσταση της οικονομίας. Με ανεργία πάντα είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, είναι ο συνδικαλισμός που μας έχουν κληρονομήσει το Πασό και η Νέα Δημοκρατία για τόσα χρόνια, που ήταν ένας απαράδεκτος συνδικαλισμός με τη δική τους παρέμβαση. Αλλά δεν φτάνει ούτε αυτό. Και να πούμε ότι φταίει περισσότερο ο κύριος Κουτσούκος από κάποιον του συνασπισμού ή από κάποιον από το ΚΚΕ, ούτε αυτό θα μας βοηθήσει. Το θέμα είναι να κάτσουμε σοβαρά, να δούμε με τα εμπόδια που υπάρχει αυτά, και είναι θέμα των εργαζομένων, πώς ενεργοποιούνται. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θεωρείτε ότι αυτό το μέτρο είναι εμπόδιο σε αυτή τη συζήτηση και στη σημαντική αλλαγή που χρειάζεται. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αυτό. Ότι δεν είναι θεμητό, το έχω πει, αλλά από την άλλη μεριά να μην μεγιστοποιήσουμε αυτό το πρόβλημα και να έχουμε και την άποψη κάθε εμπόδιο σε καλό, πώς οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο και άλλα εμπόδια που έχουν για να είναι πιο ενεργητικός ο ρόλος σε αυτά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγγνώμη που σας πήρα λίγο παραπάνω χρόνο, ήταν μεγάλο. Σας άκουσα, κύριε Καραθανασόπουλο, που λέει απάντησα όπως νομίζω. Νομίζω ότι είναι ένα νομοσχέδιο που δείχνει όχι μόνο ότι έχουμε ένα αφήγημα πώς θα βγούμε το 2018 από την κρίση, αλλά ήδη έχει αρχίσει, από το μνημόνιο, ήδη έχει αρχίσει η ισορροπία, τι κάνουμε γιατί είμαστε υποχρεωμένοι και τι κάνουμε γιατί είναι οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Και είναι μόνο ένα βήμα
Όπως λένε οι Αμερικάνοι, you haven't seen anything yet. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριοι και κυρίες.